και τι χρειάζεται ή όχι. Ή έρχεται το Υπουργείο να εξυπηρετήσει μια υποχρέωση για μείωση των δαπανών. Και το λέω, διότι για παράδειγμα ακούμε διαφορετικούς αριθμούς για ειδικότητες ιατρών. Παίζουν αυτοί οι αριθμοί από 200 μέχρι 12. Βλέπουμε προσλήψεις να γίνονται σε ειδικότητες που το Υπουργείο λέει ότι δεν χρειάζεται άλλο κτλ. Και δεν ακούμε επίσης αντιστοίχηση. Εχθές εμάς ο Γενικός Γραμματέας των Γιατρών, ο κ. Στρονόπουλος, μας έλεγε ότι προσελήφθη πλαστικός γιατρός για ένα μήνα. Δεν έχει σημασία. Ακούστε με, ο κ. Στρονόπουλος περιφέρεται με αυτό το εφιολόγημα ότι προσλάβαμε έναν γιατρό πλαστικό χειρουργό για να μην. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για να ξέρετε τι συνέβη. Πάγιο αίτημα των ιατρών και όλων των εργαζομένων στον ΕΟΠΗ και άλλων φορέων και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ήταν να ανανεωθούν, να παραταθούν οι συμβάσεις κάποιων ιατρών που οι συμβάσεις είχαν λήξει μέσα στο 2013. Μάλιστα. Αυτό για να γίνει έπρεπε να υπάρχει νομοθετική διάταξη. Αυτή η νομοθετική διάταξη δεν ήρθε στα καλοκαιρινά τμήματα της Βουλής, διότι δεν μπορούσε να έρθει τέτοια παράταση στα καλοκαιρινά τμήματα και ήρθε τον Οκτώβριο. Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ πρόσφατα για την παράταση των συμβάσεων. Είναι περίπου 1.000 ιατροί. Η παράταση αυτή γίνεται μέχρι 31 Δεκάτου του 2013. Και γίνεται μέχρι 31 Δεκάτου, δηλαδή είναι πολύ μικρή η παράταση, διότι οι οποίοι είναι στη διαδικασία αξιολόγησης. Δεν μπορούμε λοιπόν να παρατείνουμε συμβάσεις. Εσείς σε διαδικασία αξιολόγησης από κάτω. Το κοινό των ασθενών που λένε, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Εμείς ξέρουμε από την άλλη πλευρά οι ασθενείς, έτσι, ότι για να κλείσουμε ραντεβού στον ΕΟΠΗ περνάνε μήνες. Ένας, δυο, ανάλογα με την ειδικότητα. Και επίσης ξέρουμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο που ζούμε τώρα στη φάση της σύγκρουσης, ο ασθενής τι ακριβώς θα κάνει. Θα περιμένει να γίνει τι ακριβώς. Και σήμερα έχουμε κινητοποιήσει, δεν λειτουργεί τίποτα και σήμερα. Για πείτε. Κοιτάξτε. Δεν λειτουργεί τίποτα, διότι υπάρχει, και αυτό είναι το μείζον θέμα. Δεν λειτουργεί, διότι υπάρχει απεργία των γιατρών. Και εμείς δεν εκβιάζουμε. Ναι, αλλά και πριν κάναμε δύο μήνες να κάνουμε να κλείσουμε ραντεβού. Το χθεσινό που δηλώσατε, κύριε Μπέζα, θα το κάνετε πράξη, το κάνατε ήδη ή το είπατε για εκβιασμό κι εσείς από την πλευρά σας? Δεν το είπαμε για εκβιασμό. Θα στείλετε σήμερα τα χαρτιά της διακοπής των συμβάσεων. Ξεκινάνε διαδικασίες για να κατακριθούν αυτές οι συμβάσεις των 700 γιατρών. Από εκεί και πέρα. Θα δώσετε και τα ονόματα τους ή όχι? Υπάρχει λόγος να το κάνετε αυτό? Με τα ονόματα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να δώσουμε τα ονόματα. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς καλούμε τους γιατρούς να γυρίσουν στα ιατρεία. Σεβόμαστε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των γιατρών να απεργούν, αλλά εδώ μιλάμε για τη δημόσια υγεία και μιλάμε για γιατρούς. Και όπως υπάρχει το δικαίωμα, το κατοχυρωμένο το σύνταγμα των γιατρών να απεργούν, υπάρχει το συνταγματικό δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και σε φάρμακο. Υπάρχουν κάποια όρια. Νομίζω λοιπόν ότι η συνδικαλιστική ηγεσία των ιατρών τους οδηγεί σε ένα λάθος δρόμο. Πρέπει να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε για τη μεταρρύθμιση που προωθούμε. Ωραία. Αυτό είναι το μείζον. Με τα κενά τώρα, κύριε Μπέζα, τι θα γίνει? Εξυπηρετούνται οι πολίτες. Αφού θα φύγουν αυτοί οι 700 γιατροί, ποιος θα τους καλύψει? Ορίστε. Ποιος θα καλύψει αυτό το κενό των 700? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4.500 γιατροί, ιδιώτες γιατροί, έξω με τα ιδιωτικά τους ιατρία, οι οποίοι έχουν συμβάσει με τον ΕΟΠΗ. Είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Και οι ασθενείς, οι ασφαλισμένοι πρέπει να πηγαίνουν εκεί. Εάν δούμε ότι η απεργία συνεχιστεί, θα επεκτείνουμε τη δυνατότητα των επισκέψεων, των δωρεάν επισκέψεων που υπάρχουν σε αυτούς τους γιατρούς. Δηλαδή, των επισκέψεων πληρώνει ο αριθμό, λέτε, από 200. Μετά τις 200, λέτε. Θα επεκτείνουμε σε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό. Θέλω να σας κάνει, κύριε Μπέζα, μια ερώτηση ο κύριος Λιάρος από τον Πασόκ. Ναι, κύριε Μπέζα, ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που οι γιατροί διακόψουν τις κινητοποιήσεις τους, η τύχη των 700 ποια θα είναι? Θα σταματήσει και η διαδικασία διακοπής της σύμβασής τους? Κοιτάξτε, θα σταματήσει η διαδικασία διακοπής της σύμβασής τους, γιατί εμείς το συνδέσαμε εδώ με ένα ηθικό πρόβλημα που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μια στρέβλωση του συστήματος? Αλλά εδώ, ακριβώς επειδή είναι μια στρέβλωση του συστήματος και υπάρχει και μεγαλύτερη στρέβλωση, κύριε Γιάννη, του συστήματος, υπάρχουν γιατροί στο σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν γιατροί του ΕΣΥ που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και υπάρχουν γιατροί του ΕΟΠΗ, οι οποίοι δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Επομένως, γιατί σταματάτε τη διαδικασία διακοπής αυτών των συμβάσεων, των στρεβλών συμβάσεων? Για παράδειγμα, που λέει ότι όλοι. Τι μήνυμα δίνει? Βάσιμη φροντίδα υγείας θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτά τα θέματα πλέον τα βλέπουμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης η οποία προωθείται. Αυτές τις στρεβλώσεις, προφανώς τις στρεβλώσεις που υπάρχουν, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Και αυτό κάνουμε τώρα. Κάνουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και σε σχέση με το. Εάν όχι, κύριε Υπουργέ, κάνετε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Εάν όμως οι γιατροί δεν απεργούσαν, δεν θα τους διακόπτατε τη σύμβαση. Έτσι δεν είναι? Άρα η στρέβλωση θα τη συνεχίσατε κι εσείς. Όταν κάνουμε μεγάλη μεταρρύθμιση, κόβουμε τις στρεβλώσεις με το μαχαίρι. Δεν καταλάβατε. Πώς? Δεν καταλάβατε.
Μα χθες το κάνατε το Plan B. Αυτό είναι το Plan B που ζούμε τώρα. Αυτό είναι το Plan B για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε σχέση με την απεργία. Όχι με βάση ένα σχεδιασμό για το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ότι προχωράει η μεγάλη μεταρρύθμιση. Η οποία μεταρρύθμιση όλες αυτές τις εκδόσεις θα τις αντιμετωπίσει. Ωραία, ωραία, ωραία. Κύριε Προβατά, ότι ενοποιούμε τα δύο συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια αυτή τη δαγεία. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Προβατά, τι σκοπεύετε να κάνετε? Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την απεργία για να περισσώσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας. Και το Υπουργείο δεν έχει ένα σχέδιο. Θέλει να καταργήσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ρωτάμε, θέλει να απολύσει όλους τους γιατρούς, τους εξειδικευμένους από την πρωτοβάθμια. Και ρωτάμε τον Υφυπουργό τώρα, πού θα πηγαίνει ένας πρόβλημα που θα έχει με το μάτι του, πού θα πηγαίνει ένας που έχει ορθοπαιδικό πρόβλημα, πού θα πηγαίνει μια γυναίκα που έχει γυναικολογικό πρόβλημα. Θέλει να καταργήσει όλους τους εξειδικευμένους γιατρούς. Ρωτήστε τον. Αν πει αυτή τη στιγμή, αν πει ο Υπουργός από το Βήμα ότι σταματήσει την απεργία, θα κρατήσω και τους χρειάζεται, πράγματι τους χρειάζεται όλους τους εξειδικευμένους. Θα τους κρατήσω στο καινούργιο σύστημα που πρέπει να φτιάξουμε. Όλους τους γιατρούς τους εξειδικευμένους και μη. Αν κάποιοι περισσεύουν, που δεν περισσεύει κανείς, θα μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Εμείς αύριο το πρωί σταματάμε την απεργία. Κύριε Υπουργέ, θέλει να σας απαντήσει ο κύριος Χρονόπουλος, στον οποίο αναφερθήκατε κι εσείς και εμείς νωρίτερα, και είχε μιλήσει και στην εκπομπή μας χθες το πρωί, στο ραδιόφωνο. Κύριε Χρονόπουλε, σας ακούμε. Κύριε Χρονόπουλε. Κύριε Λυριτζή. Ναι, καλό. Ελάτε, κύριε Χρονόπουλε. Ακούστε, εγώ δεν περιφέρομαι στα κανάλια. Εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν. Είστε στον αέρα, ελάτε, ακούγεστε. Θα μιλώ στην τηλεόραση γιατί κάνετε τη τηλεόρασή σας στο σπίτι. Ναι. Είμαι στο γιατρείο μου. Ναι. Είμαι στο γιατρείο μου λοιπόν και ήρθε link από το Μέγκα και μου πήρε συνέντευξη και με συζήτησα μαζί σας. Αν θεωρείτε ότι δεν πρέπει να συζητάω μαζί σας, να μην ξαναβγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι περιφερόμενος, είμαι ένας γιατρός του ΕΟΠΗ, είμαι ο αντιπρόεδρος και λιγάκι καλύτερο σεβασμό. Θα σας παρακαλούσα, μην προσβάλλετε, μην ακολουθείτε την τακτική του Υπουργού. Ο Υπουργός το είπε, κύριε Χρονόπουλε. Δεν αναφερθήκαμε εμείς σε αυτό. Κάντε λάθος. Στον Υπουργό αναφέρετε, κύριε. Όχι. Στον Υπουργό αναφέρετε. Στον Υπουργό αναφέρετε. Για να σας απαντήσω. Ναι. Ωραία. Τώρα επί του συγκεκριμένου, την καταγγελία που κάνατε. Κύριε Χρονόπουλε, για την πρόσληψη του ενός ατόμου που διαψεύδει στην πραγματικότητα ότι περισσεύει μια ειδικότητα κτλ. Τι έχετε να πείτε? Ο Υπουργός λέει ότι είναι ανανέωση για ένα μήνα. Έτσι είναι. Ανανέωση για ένα μήνα. Σκοροϊδεύει τους γιατρούς. Και προσλαμβάνει ειδικότητες τις οποίες θέλει να διώξει. Για όνομα του Θεού. Πώς χειρουργούς έχει πάρει μέσα αυτά τα άτομα που τους υποχρεώνει να πάνε να κάνουν συμβάσεις για ένα μήνα? Τις ειδικότητες θέλει να διώξει, τις προσλαμβάνει για ένα μήνα. Για να του πούν τα κάλαντα. Για όνομα του Θεού. Το θέατρο του παραλόγου θα παίξουμε. Κύριε Υπουργέ, ελάτε να πει μια απάντηση. Μια απάντηση από τον κύριο Μπέζα. Ελάτε για να λογαριάσουμε. Δεν θέλω να απαντήσω στον κύριο Χρονόπουλο, γιατί δεν θέλω να ρίχνω σε χαμηλά επίπεδα το διάλογο. Θέλω να κάνω ουσιαστικό διάλογο και νομίζω ότι ο κύριος Προβατάς προηγουμένως έθεσε ουσιαστικότερα ζητήματα τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν τον κόσμο. Λοιπόν. Ενδιαφέρον τον κόσμο, γιατί εάν πείτε σήμερα ότι θα κρατήσετε τους εξειδικευμένους και όλους τους γιατρούς, γιατί χρειάζονται το σύστημα, θα τους κρατήσετε. Προφανώς θα κρατηθούν και εξειδικευμένοι γιατροί. Όχι, το σύστημα. Έχετε πει το σχέδιο Θοδωράκη που είναι με την Tax Force, αναφέρει ότι χρειάζεται την πρωτοβάθμια και το έχει πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι χρειάζονται μόνο γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Δεν εφαρμόζουμε ούτε το σχέδιο Θοδωράκη ούτε το σχέδιο Μπέζα. Πείτε σήμερα, δεσμευτείτε επίσημα, δεσμευτείτε ότι θα κρατήσετε όλους τους εξειδικευμένους γιατρούς και εμείς και σαν Ομοσπονδία. Εμείς έχουμε μια γενική συνέλευση. Ακούστε, έχουμε μια γενική συνέλευση. Κύριε Υπουργέ, μια κουβέντα από τον Υπουργό να κλείσουμε. Δεν έχουμε περιόριστο χρόνο. Έχει θέσει ένα θέμα ο κύριος Προβατάς, κύριε Μπέζα. Λέει, αν κρατήσετε τους εξειδικευμένους, σταματάμε την απεργία. Κρατάτε τους εξειδικευμένους. Έχουμε τη Δευτέρα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στο President και αποφασίζουμε μετά από μια πρόταση συγκεκριμένη. Ωραία. Αφήστε να απαντήσει, κύριε Προβατά. Είναι σαφές. Τα υπόλοιπα τα πείτε και στο Υπουργείο. Μην τα τελειώσουμε όλα στην τηλεόραση. Εννοείται. Να μην τα λέμε εδώ. Κύριε Υπουργέ, ελάτε μια κουβέντα. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο Υπουργείο. Κάθε μέρα. Λοιπόν. Η βασική στρατηγική ποια είναι? Τα δύο δημόσια υποσυστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι μονάδες δηλαδή του ΕΟΠΗ από τη μια μεριά και τα κέντρα υγείας του ΕΣΥ και τα περιφερειακά ιατρία από την άλλη μεριά, ενοποιούνται σε έναν φορέα πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Σε αυτή τη φάση γίνεται μια αξιολόγηση των δομών
αυτού του φορέα. Δηλαδή αξιολογούνται οι διευθύνσεις, οι ανάγκες, αξιολογείται ο ΟΠΗ με τους δύο πυλώνες. Θα πωλήσετε γιατρούς. Όταν αυτή η αξιολόγηση, θα σας απαντήσω. Ελάτε, κύριε Μπέζα. Την επόμενη φάση, όταν αυτή η αξιολόγηση ολοκληρωθεί, την οποία θα την καταθέσουμε στο τραπέζι του διαλόγου και θα τη συζητήσουμε και με τους γιατρούς και με τους φορείς του ΟΠΗ, θα πάμε σε μια δεύτερη αξιολόγηση, η οποία θα είναι αξιολόγηση προσωπικού. Σε αυτή λοιπόν την αξιολόγηση, πιθανώς να υπάρξουν ειδικότητες να προκύψουν αυτή την αξιολόγηση που δεν θα την κάνει ο Υπουργός Υγείας, αλλά θα την κάνουν θεσμοθετημένα από την πολιτεία όργανα, ειδική επιτροπή. Ωραία. Και θα λάβουμε υπόψη και τις απόψεις και τις προτάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε αυτή την αξιολόγηση, πιθανώς να προκύψουν κάποιες ειδικότητες ιατρών, οι οποίες δεν προσυδειάζουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ή σε κάποιες ειδικότητες που προσυδειάζουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να υπάρξει αριθμός γιατρών περισσότερος από όσο χρειαζόμαστε, από τη στιγμή που θα έχουμε και γιατρούς. Το ανάποδο ενδεχόμενο μπορεί να συμβεί. Μπορεί να το έχουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε λοιπόν να δεσμευτούμε. Κύριε Μπέζα, μισό λεπτό για να καταλάβουμε κι εμείς που δεν είμαστε στον ιατρικό χώρο. Το ενδεχόμενο να εμφανιστεί μέσα από την αξιολόγηση και η ειδικότητα που λείπει κόσμος. Και άρα να σας οδηγήσει μείωση στη μία ειδικότητα που δεν χρειάζεται και αύξηση στην άλλη ειδικότητα προσωπικού εννοώ που χρειάζεται. Υπάρχει. 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 Μάλιστα. Υπάρχει. Έχετε υπόψη σας όμως ότι έχουμε και ειδικότητες που έρχονται από το ΕΣΥ, από τα κέντρα υγείας και από τα περιφερειακά ΕΤΡΙΑ. Αλλά εάν παρά αυτές τις ειδικότητες όχι το ΕΣΥ. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα πρέπει να πάρουμε γιατρούς. Καλώς κύριε. Κύριε, καλημέρα. Ανοιχτό είναι. Προβατά. Το Υπουργείο εκεί είναι ανοιχτό, όπως ξέρω. Γίνεται να τα συζητήσετε τα υπόλοιπα εκεί. Για το διάλογο. Αφήστε τα, κύριε Προβατά. Για να μπορεί να λύνει κάποιο όρο κανάλια και τα. Για το διάλογο πρέπει να πει ποιες ειδικότητες θέλει να κρατήσει. Μην τα λέτε τα δημόσια. Θα κάνουμε εγχείρηση στον αέρα σε λίγο. Χαιρετούμε και τους δύο. Καλημέρα.